Λοιπόν, σήμερα καλεσμένο έχουμε τον Μανώλη τον Κλάδο, ναι, τον Γαράζο, να μας πει, Μανώλη, πώς ξεκίνησες τη λίρα. Πάνω, τα ξύλα κόψαμε και τα δώκαμε στα πλαδιανά του Παρθυμασογιάννη. Κοίταγε ένας και μας έλεγε ένα γεράκι. Ένας λιρώνης. Το δοξάρι ήταν, το ήταν τυλιγμένο πάνω στη τρίχα πάνω στο δοξάρι και ήταν και τυλιγμένο σε σπάγκο, σε κορδονάκι. Και το βάλαμε μέσα σε μια τρύπα που τεντώσαμε και το βάλαμε μετά, είχαμε ρετσίνα και το βάλαμε λιβάνι. Και δεν αγάπηχα να το κουρτίσω. Αλλά προσπάθουμε και κούρτσα τη μεσαία να τελειώνει με την ψυχή κάπου εκεί να δεν είναι κάτι κάπου η κούρτσα. Και ρώτησα με ένα μεγάλο καλλιτέχνη πριν 60 χρόνια. Πώς την κουρτίζουν Μανούσο και η κύριε Μανούσο. Δείξε. Έτσι από ψηλή ή ψηλή θα την αφήσει και αν τη βάλει και τι άλλε τον ίδιο. Στα γάτια έχω που διάλογο ψηλή. Και ένα σχολιανόν μου παντρομηχάνη μου λέει τούτο το δαχτύρι της κύριας, το καλύτερο του πατήσει, έκαι και ταιριάζει, κι ασκούν της μέρος. Για πες μας Μανώλη, τώρα πώς ήταν τα γλέπια παλιά, τι θυμάσαι τα παιδικά σου. Κοίταξε, επειδή είχαμε λοιπόν σε ένα σπίτι, κάνουν παρέα, στο καφενείο στο σπίτι, το οποίο σε κολλάει στην παρέα, δεν έχω γίστα. Γιατί έστω η παρέα, λέει, όποιος φύγει πάει σπίτι, που θέλει και πάμε όλοι στο σπίτι. Ποιος φύγει πρώτος θα πάμε σπίτι. Κάντε μια συμπαρία. Σε γλέντι πότε πρώτο παίξες. Τι θυμάσαι. Μια φορά πήραμε, ήταν Σαββάτο βράδυ και, και δίνει ένας του Ζούντου μια τσάντα κρέας το πάει στο φαράτσι. Γιατί να πάμε, είναι τώρα σήμερα ο Μέγας Κετρανός, ο Γιώργος ο Σιγανός, ο Αμερικάνος που λέω. Και το κομμάτι ήταν μικρό και μας κρούθευα στην παρέα, κάνε παρέα στο γαράζο και μετά πήγαμε στην ομάδα. Και μας αφήσει το κρέα μαζί το κοπέλι. Νύχτα, δύο ώρα τη νύχτα, μία. Χτυπούμε του κασέρα στο σπίτι, ανοίγει ο κασέρα, βγαίνει ίδια πράγματα και μας έβγαινε καθίνει μια σε ένα τρίγωνο πλατεάκι. Πρόχειρο ο άνθρωπο που να μας χάρει, μας χάρηκε που μας είδε. Αλλά ένα δεν χάρηκε καμιά αστεία. Και όπω είδε τα αριβλά δόξο γαρμένα, σαν να πάει να μας κεράσει, πετάει τα αριβλά δόξο από το σπίτι. Τα θεωρεί αυτό. Μας εκέρασε και πάρει τα πάρει και τώρα που κάτσε τα πάρει είμαστε εμείς πιο ψηλά. Πιάνει και ένα κάρτο και το σφεντουράκι αυτό απάνω του. Και καταχτύπαει στα σκαλέρια. Και μας έκανε αυτός όξο και την φιλιώτησε. Συγγνώμη δεν το έκανα για σένα. Και φεύγουμε. Μπορεί τα πέρα εσύ αντίστροφα, πάει το αντίστροφο. Το αντίστροφο. Ποιο αντίστροφο. Λοιπόν, έχουμε και στην παρέα μας τον Πλημάκη το Μαπίσιο. Έχουμε τον Πλημάκη του Μανούς που πιάψε το κατωμέρι μια ιστορία. Λοιπόν, από το Νασιγωνιά. Λοιπόν, κατάγομαι από την Νασιγωνιά, από τον Αποκόρονα. Αν δεν να σου πω κι εγώ πώς άρχισα το λαούτο. Μικρός τώρα όταν κατέβαινα στο χωριό, έβλεπα εκεί στα γλέντια τους καλλιτέχνες, έπαιρνα μια σκούπα, ένα φαράσι και έκανα ότι έπαιζα λίρα ή δύο ξυλαράκια, λαούτο και λίρα. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά ο πατράς μου και εμένα αυτοδίδακτος παλιός χορευτής. Ριζήθηκα εκεί στο χωριό με τις παρέες. Και έτσι μετά εδώ πέρα στην Αθήνα το 89 στο Σύλλογο Κριτών Αγίας Βαρβάρας πήγαμε. Ξεκινήσαμε με τον αδερφό μου τον Γιάννη χορό και μετά εν συνεχεία με το συγχωρεμένο το Μαυράκι το Μανούσο από τη φυλακή από Κορώνου. Ήταν δάσκαλος στην Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας, ξεκίνησα εγώ πρώτα λίρα και αμέσως μετά από δύο μέρες και ο αδερφός μου. Μπράβο, λοιπόν, θα πω και εγώ κάτι συγκύρωμα. Ναι. Η σούστα που παίζω, παίζω μια σούστα. Ναι, ναι, ναι. Πού την έξω αυτή η σούστα. Έγινε πριν το 80 στα Πλαδιανά ένα γάμο. Και ο γάμο έγινε σε ένα νοντά, δεν υπήρχαν χιλιάδε αυτό. Μπορεί να ήταν σε 2-3 σοντάδε. Λοιπόν,
στο λοντάρικο που γίνει το γλέτι, ήταν ο αυτός, ο του Σοπασίπικη Κολλή, ο πατέρας, ήταν και αυτός Γεράρης, ο Χοντζολάμης. Και κατά τη μια ώρα έπαιζε ο Γεράρης και λέει του Χοντζολάμη, Χοντζολάμη, σήκωνε σαν μας επέρσι, θα μας φέρει μια κοντιλιά, ήταν μεγάλο. Και σηκώνει αυτός και λέει, τα βρα σε παίξω μέχρι από τα όρος σε ξεπάτουν άλλα δανειές. Θα ήταν κουρασμένος. Και καθήκε και παίζει μια σούστα. Την παίξω με τη σούστα που έπαιξε με τη σέντα, την παίξω με. Και τούτε τη σούστα παίζω εγώ ακόμη, παίξω στο Χοντζολάμη. Οπότε θα παίξουμε αυτή τη σούστα. Τη σούστα. Ένα λεπτάκι. Ήταν βρα σε παίξω λίπους, αμετά ξεπάτουν άλλα δανειές μέχρι από τα όρος. Πάμε τη σούστα. Oh, my God.